About the European cheese from Cyprus that doesn't melt? When cooked, it develops a crispy exterior and a soft, delicious interior. It's as good as it sounds, and that tasty cheese is called halloumi. Traditional halloumi is a semi-hard white cheese made from a mixture of goat, sheep, and cow milk. It was first made on the island of Cyprus during the medieval Byzantine period. Aged halloumi is also popular. Kept in its brine, it is much drier, much stronger, and much saltier. Halloumi is not just a product of Cyprus, but it is part of the cultural heritage of the place, since its preparation is directly linked to the traditional rural life and social solidarity that characterizes even today the villages of Cyprus. Ονομάζομαι Κυριάκος Κουβοπαύλου, είμαι χτινίατρος. Έχουμε δύο μονάδες με αγελάδες. Η μία είναι αποκλειστικά με αγελάδες της φυλής Holstein. Και αυτή που βλέπετε τώρα έχουμε και φυλή Holstein και φυλής Jersey. Η φυλή Jersey έχει έρθει πριν από 5 χρόνια από τη Δανία. Και ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η φυλή είναι γιατί έχει πολύ ψηλή λιποπεριεκτικότητα και ψηλή ποσοστό σε πρωτεΐνη, το γάλα. To this day, quantities of halloumi are produced traditionally in small family cheese dairies that are scattered throughout Cyprus. However, the largest quantities are produced in large modern dairies, in which the application of modern technology, the process has been standardized, automated, and the quality has stabilized. Περιοχή είναι Αραδί που επαρχεί Αλάρνακας. Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης αυτής της μονάδας. Η μονάδα ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2016 και το 2018 με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα εγωποπροβάτων. Η διατροφή γίνεται με τους ημάντες και το άρμεγμα γίνεται με ένα αρμεχτήρι γρήγορης διαφυγής 30 θέσεων μεγάλο μέτρηση. Τη διατροφή των ζώων την αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου εμείς με τη βοήθεια του διατροφολόγου μας. Με τη γαλομέτρηση, το κάθε ζώο καταγράφονται τα στοιχεία του στο κομπιούτερ, τα οποία τα μαζεύουμε ώστε να κρατάμε τα στοιχεία γαλακτοπαραγωγής του ζώου. Αφού έχουμε την καρτέλα του ζώου καταγραμμένη με τα στοιχεία του, σε κάθε γέννα την οποία κάνουμε, τα μικρά τα οποία γεννιούνται, καταγράφουμε τα στοιχεία του κάθε μικρού ζώου. Τα υψηλής παραγωγής ζώα και αρσενικά και θηλυκά μένουν στην μονάδα, ενώ τα υπόλοιπα φεύγουν για κρεατοπαραγωγή. Το γάλα στέλνεται απευθείας στο ψυγείο, όπου κάθε δύο μέρες έρχεται το βιντεοφόρο, παίρνει δείγμα από το γάλα για ανάλυση βακτηρίων και ποιότητας γάλακτος και μεταφέρεται στις γαλακτοβιομηχανίες. In order to maintain the authentic taste of halloumi, the milk has to be the best quality. That's why Cypriot farmers take care of the animal's welfare, nutrition and health. Also, milking hygiene is very important, ensuring that milking routines do not injure the animals or introduce contaminants into the milk. Η μονάδα αυτή δημιουργήθηκε πριν από 5 χρόνια. Προσπαθούμε η πρώτη ύλη στις διατροφές μας να είναι στην καλύτερη ποιότητα που θα μπορούσε να είναι. Έχουμε ιδιόκτητο μήλο ζωοτροφών. Η σύνθεση και η παρασκευή των συντηρεσίων γίνεται αποκλειστικά από εμάς, όπως και η επιλογή των υλικών. Επίσης, τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε και έχουμε μειώσει στο ελάχιστο τη χρήση αντιβιωτικών αλλά και γενικότερα φαρμάκων, αφού η τάση και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στη μείωση των αντιβιωτικών
και όλες οι προσπάθειες που γίνονται είναι στην ελαχιστοποίηση. Υπάρχει επίσης νοσοκομείο ζώων, όπου είτε άρρωστα ζώα, είτε κάποια ζώα που έχουν πάρει θεραπεία, απομονώνονται, έτσι ώστε όταν θα ξεπεράσουν την ασθένεια, επανέρχονται πίσω στην ομάδα τους. Κάθε μήνα γίνονται 2-3 φορές αναλύσεις και εξετάσεις του γάλακτος και για εντοπισμό τυχών μικροβίων, αλλά και για να γνωρίζουμε τη λιποπεριεκτικότητα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Επίσης, η γενετική επιλογή που γίνεται και η αναπαραγωγή γίνεται με σκοπό έτσι ώστε να έχουμε τις επιθυμητές καζεΐνες που χρειαζόμαστε στο γάλα, έτσι ώστε διατροφικά να είναι πιο ποιοτικά το τελικό μας προϊόν, που είναι το χαλούμι. Επίσης, αν οι μικροοργανισμοί και τα μικρόβια στο γάλα είναι υγιείς, επίσης θα έχεις ένα υγιές προϊόν, που είναι και το ζητούμενο και είναι αυτό που ζητάει ο καταναλωτής. And this is where the Panagroticus Association of Cyprus is playing an important role. Fully identified with the needs of the agricultural and livestock sector, among the goals and main purposes of the Panagroticus Association are the development of the agricultural economy, the improvement of working conditions and the living standards of the rural world, the social and technological rise of the agricultural and livestock sector, and the protection of the environment. Actively involved in agricultural events, Panagroticus, which is the largest agricultural organization in Cyprus, participates in all consultations concerning the farmer, supporting his well-meaning interests. Χαίρετε, είμαι ο Χρυσόστομος Χαϊλάς, είμαι υπεύθυνος αυτής της μονάδας της οποίας έχουμε έρθει εδώ. Η μονάδα αυτή αποτελείται από 120 αρμεγόμενα ζώα. Είναι μια ολοκένουργια μονάδα, η οποία την κατασκευάστρια εταιρεία είναι γερμανικής προελεύσεως, είναι η GIA. Μας έχουν δείξει πώς πρέπει να γίνει η μονάδα. Έχει κατασκευαστεί από αρχιτέκτονα της συγκεκριμένης εταιρείας. Οπότε είναι μια δομή συγκεκριμένη για να είμαστε όσο πιο φιλικοί μπορούμε στα ζώα. Υπάρχει ρυθμιζόμενος κλιματισμός, ρυθμιζόμενος φωτισμός. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες έρευνες για αυτό το κομμάτι. Το υποστατικό είναι τόσο ψηλά κατασκευασμένο για να μην επηρεάζονται τα ζώα από την μεγάλη ηλιοφάνεια της Κύπρου. Οι δυσοσμίες, η αμμονία φεύγουν στην οροφή του υποστατικού, οπότε γίνεται ένας εξαερισμός, ο οποίος είναι φυσικού τύπου. Ζουν στο δικό τους περιβάλλον και προσπαθούμε να τους παρέχουμε τα πάντα για να είναι όσο πιο κοντά στο περιβάλλον, όπως έχω προαναφέρει, το οποίο ζουνε. Με βάση αρκετές έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, λένε ότι όταν έχεις μουσική και κρύβεις τους υπόλοιπους ήχους, τα ζώα χαλαρώνουν, είναι πιο ήρεμα μέσα στο αρμεκτήριο, οπότε μπορούν να αποδώσουν και να δώσουν το μέγιστο και καλύτερο γάλα το οποίο προέρχεται από αυτές. Από πλευράς αρμεγής έχουμε ό,τι πιο σύγχρονο μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας για να τις αρμέγουμε. Υπάρχει ένα σύστημα 24ωρης αρμεγής παρακολούθησης, το οποίο τα ζώα μπορούν να πάνε να αρμεχτούν οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν τα ίδια. Μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι σωματικά κύτταρα έχει ανέβει το γάλα. Σε αυτό το σύστημα μπορούμε και συμμαζεύουμε όλες τις πληροφορίες τις οποίες μπορεί να παρέχει ένα ζώο, θερμοκρασία γάλακτος, θερμοκρασία αναφυλή, το οποίο μπορεί να μας παρέχει και το κομμάτι της υγείας του ζώου. Όλες οι αγελάδες φοράνε ένα περιλέμιο, το οποίο μας αναφέρει την υγεία του ζώου, κατά πόσο κινούνται, πόσο αναμασούν και το πόσο τρώνε. Και αυτοί οι δύο παράγοντες, το φαγητό και το αναμάσιμα, είναι αυτό που παράγει το γάλα. Με αυτόν τον τρόπο το ζώο παράγει γάλα. Οπότε, με τον συνδυασμό αυτών και όσο πιο καλά κάνουμε τη δουλειά μας σε αυτόν τον τομέα, τόσο πιο καλά αποτελέσματα έχουμε στην αρμεγή γάλακτος, άρα πιο καλά βιώσιμη η εταιρεία. Το γάλα το οποίο συσσωρεύομαι έρχεται βιτιοφόρο, το οποίο το μαζεύει από εδώ και πηγαίνει στις γαλακτοβιομηχανίες, που παράγεται το εθνικό μας προϊόν, το οποίο είναι το χαλούμι, και γι' αυτό δουλεύουμε.
The European Union supports these efforts and with the program EU Delicious promotes halloumi cheese in Brazil, the USA and Japan. A taste of Europe in your dish.